Πάμε Βέβαια. Τώρα στον τραγουδιστή της ομάδας Αλκατράς, οι οποίοι είναι οι τραγουδιστές της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά, όπου εξαιτίας τους, επειδή κόλλησαν κορονοϊό, το πρόγραμμα του Νίκου Μουτσινά είχε διακοπεί. Για αρκετές μέρες. Για αρκετές ημέρες. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και στα στούντιο εκεί που γυρίζονται. Γιατί βγήκε τζίφα. Έλα. Δεν επιτρέπεται να δείξουμε, είμαστε 2 ώρες στον αέρα, καθόμαστε χωρίς νερό, έλα. 2 ώρες δεν είσαι, είσαι ούτε ένα τέταρτο. Δεν έχεις νεράκι δίπλα πάνω. Για, στα 15 λεπτά και βήχεις. Δεν τώρα... έχω, πρέπει να φωνάξω τη γραμματέα μου να μου φέρει. Α, με αυτά είναι και γραμματής και φαρισαίο ο κύριος Τζίφας. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι λέει, τι δήλωσε και τι είπε για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό. Για να τον ακούσουμε. Με καραντίνα κάναμε. Κάτσαμε μέσα, ξεκουραστήκαμε. Προσπάθησα να φάω, αλλά δεν τα κατάφερα. Σαν φορές δεν τρώνας. Όχι, τα σαν φορές δεν προσπάθησα, το κάνω. Πέτρο! Ελλάδα! Πέτρο! Πέτρο μου, περαστικά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Art. Καλά είσαι εσύ, ε. Εγώ καλά είμαι, ναι. Μπράβο. Άρα και εσύ, είσαι καλά. Τώρα είμαι και εγώ καλά. Μπράβο. Πώς ήταν η καραντίνα σου? Δύσκολη. Ο Σταύρος λέει πολύ ενδιαφέρουσα, δεν έχει μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Δεν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά. Και αν προσέξετε λίγο παραπάνω και δεν κολλήσετε, θα ήταν ευχής έργο. Είπες δύσκολη. Ήταν, το πέρασες λίγο βαριά ή normal πράγματα? Το πέρασα λίγο βαριά. Πολύ βαριά το πέρασα. Όντως. Ναι, κοίταξε να δεις, είμαστε έξω από τα νερά μας ακόμα. Γιατί αυτό το πράγμα σου αφήνει μια κόπωση και μια δυσκολία στην καθημερινότητά σου. Κόπωση αυτή, παιδιά, ελάτε, ελάτε. Και μια δυσκολία στην καθημερινότητά σου. Πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό, πες μου λίγο. Δεν ήμασταν εδώ για να ξέρουμε άμεσα. Τα τηλέφωνα μας έπαιρνε για περαστικά και τέτοια. Με το κορίτσι σου. Κορίτσι μου νόσησε. Κοίταξε να δεις. Το αγόρι της είμαι στο σπίτι και τη φροντίζω και τη φτιάχνω μια φορά δηλαδή σούπα. Και όχι, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Αλλά δεν έχει γεύση. Τη μαγειρεύω και δεν έχει γεύση και αυτό είναι το καλύτερο, παιδιά. Τώρα νόσησε μετά από σένα. Την κόλλησα εγώ. Την κόλλησα εγώ και τώρα αναρρώνει. Τώρα επειδή... Βγαλαμίδηση. Η κοπέλα μου σαν σύμπτωμα του κορονοϊού και έτσι αυτό μου επιτρέπει να φτιάχνω τη βλακεία θέλω. Α, χωρίς να... Και έτσι λέω, κοίτα να δεις τι είδα σήμερα στο MasterChef. Εσύ να πεις, α, πολύ είδα νόστιμο. Είδα τον Ιωάννη και έφτιαξε στο MasterChef αυτό. Κύριος Κοντιζάς του είπε μπράβο. Ακριβώς το έχω φτιάξει, δεν έχω παραλείψει ούτε μια πρέζα αλάτι. Και μου λέει, κοίτα, μπράβο, δεν έχω γεύση, κρίμα. Να πούμε περαστικά, αλλά εδώ τι βλέπουμε. Βάτε παρακαλώ πολύ τα πλάνα αρχή. Βλέπουμε εδώ πέρα, ενώ έχει βγει όλη αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό. Όλοι μαζί, ε! Να μην φοράνε μάσκες, κύριε Τζίφα. Αυτό λες. Δεν φοράνε μάσκες. Τη στιγμή που ήδη έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα, ήταν σε καραντίνα υπόλοιποι. Βλέπουμε τι έχει γίνει όλα αυτά και βλέπουμε να μην φοράνε μάσκα. Ο Πιλαρινός φοράει τη μάσκα. Μετά τη φοράει και ο άλλος παρέας. Ο άλλος εδώ πέρα δεν ξέρω το όνομά του, με τα γεράκια και το μουζί. Από το συγκρότημα είναι αυτό. Και ο άλλος εδώ δεν φοράνε μάσκα. Που ενώ υπάρχει, είχαν αντιμετωπίσει το θέμα. Οι ίδιοι δεν νομίζω να κολλήσανε, οι υπόλοιποι, δεν το ξέρω αυτό. Λογικά πρέπει να είναι σε καραντίνα. Ήταν σε καραντίνα. Μα δεν φοράνε τη μάσκα. Δεν φοράνε τη μάσκα κι αυτοί. Είναι κάποιοι φαίνεται που δεν μπορούν να καταλάβουν. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να καταλάβουν. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν επακριβή συνέστηση των πραγμάτων. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί. Βλέπουμε εδώ πέρα. Είδαμε από τη συνέντευξη που έδωσε ο Σταρ. Στη φωλιά του Κούκου είναι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και πραγματικά λέμε τι γίνεται εδώ. Ο δημοσιογράφος, ο Art του Σταρ, φοράει τη μάσκα του. Βέβαια. Και έχει το μικρόφωνο που είναι λίγο απόσταση. Οι υπόλοιποι εδώ φοράει η μάσκα. Ο διπλανός φοράει η μάσκα και δεν φοράει τη μάσκα. Τι να πεις. Και με συγχωρείς, απλά για να το πούμε και στον κόσμο, γιατί δεν είμαστε χαζοί. Το ότι φοράς μάσκα δεν σημαίνει ότι είσαι 100% προστατευμένος. Άρα κρατάς αυτή τη φυσική απόσταση του 1,5 μέτρου. Δεν σημαίνει ότι επειδή φοράς μάσκα μπορείς να πας να κολλήσεις δίπλα στον άλλον. Και χωρίς μάσκα. Χωρίς μάσκα δεν το συζητάω. Μα το βλέπουμε. Εγώ σας λέω και με μάσκα. Μα το βλέπουμε. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό το κατεβάσαμε στο 60% για να μην είμαστε υποτίθεται δίπλα-δίπλα. Ναι, αλλά άμα πας, κύριε Τζίφα, στα αεροπλάνα, όχι απλώς σε δίπλα, γκαλίτσα με το διπλανό είσαι. Γιατί εκεί είναι το πώς γιατί εκεί είναι η κοροϊδία, καταλάβατε. Σου λέει κλειστά τα μαγαζιά, κλειστή η εστίαση, κλειστό το ένα, κλειστό το άλλο, αλλά όταν μπει στο αεροπλάνο,
είσαι ο ένας δίπλα στον άλλον. Και όταν θέλει άλλος να πιει νερό, βγάζει τη μάσκα. Όταν θέλει να φάει κάτι της, γιατί είχαν υπάρχει μια απαγόρευση βέβαια με το φαγητό. Άρα πρέπει να θέλει... πάει στην τουαλέτα, συγγνώμη, θα εγώ πρέπει σου να λέω... πείσει τουλάχιστον 30 λαβές. Εγώ σου λέω να πιει νεράκι. Ναι. Και μόνο για να πει νεράκι, βγάλει τη μάσκα. Και να πίνουν και δύο νεράκι ο ένας κολλητάς τον άλλον, ή ακουμπήσει, τι θα γίνει εκεί. Άρα υπάρχει ένα δούλεμα γενικότερα. Απλώς οι αεροπορικές είναι το χρήμα, οι αεροπορικές δεν μπορεί εκεί να δημιουργηθεί η ιστορία. Να άρα, καταρρεύσουν τελείως. Λέει, άρα οι αεροπορικές που τη χρηματοδότησε και το ελληνικό κράτος, την Aegean, μια χαρά. Άρα εκεί όλοι οι άλλοι πρόβλημα. Μένουμε εδώ.